Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία πολιτών σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα της AI, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην περιοχή της Ηλιούπολης και σε κάθε το δρόμο της Ούλοφ Πάλμε. Όπως υποστηρίζουν δημότες, οι εργασίες στους καμένο δρόμο έχουν παγώσει εδώ και 2 εβδομάδες, κάνοντας λόγο για κοροϊδία. Ανοίξανε την τρύπα για να φτιάξουν το δίκτυο, από ό,τι ξέρω. Αλλά έχει μείνει αυτό το πράγμα εκεί εδώ και 2 εβδομάδες, δεν έχω δει κανέναν να εργάζεται εκεί πέρα. Τα παιδιά από το σχολείο που πίσω περνάνε πάνω από την τρύπα, είτε παίζουν είτε περνάνε στον δρόμο. Κολυσιεργούνε, μας ταλαιπωρούνε και μας έχουν βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Αυτό είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν σέβονται τους Έλληνες πολίτες. Καλά τα έργα, αλλά να υπάρχει μια συνέπεια. Δηλαδή δεν γίνεται να αρχίζουν κάτι και να το τελειώνουν τον άλλο χρόνο. Στο επίμαχο σημείο τοποθετήθηκαν δίκτυα τα οποία συνδέονται με τη δεξαμενή στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε, προκειμένου να υδροδοτηθεί από το φράγμα Ποσελέμη η ευρύτερη περιοχή της Ηλιούπολης, κάτω Φορτέτσας και Αγιάννη. Οι εργασίες όμως πάγωσαν και με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο για δημότες αλλά και για μαθητές, οι οποίοι αναγκάζονται να διασχίσουν το κλειστό δρόμο μέσα από την περίφραξη, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Θα σκοντάψει κάποιο. Και θα πάθουμε ζημιά μεγάλη. Προχθές αδειάζανε εδώ τα νερά και ήταν ποταμός. Τα έργα είπαμε ότι πρέπει να γίνονται, αλλά με σωστό τρόπο. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ολοκληρωθεί το έργο και θα δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία ο δρόμος, υποστηρίζει ο Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αποδίδει τις καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών. Περιμένουμε κάτι ακόμα, ένα ειδικό υλικό από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω να έρθει μέχρι την Παρασκευή. Και θα κλείσει όλο αυτό το κομμάτι που κάποιες μέρες ταλαιπωρήσει, αλλά δυστυχώς είναι κακή εποχή, σοβαρά προβλήματα με τα ανταλλακτικά και διάφορα πράγματα που θέλουν για τους αγωγούς αυτούς. Στα μπαλώματα και σε άλλα ζητήματα που υποβαθμίζουν, όπως λένε, την καθημερινότητά τους, αναφέρθηκαν δημότες της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε προβλήματα γιατί τρέχουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και επίσης υπάρχουν χώροι που είναι κοινόχρηστοι και δεν έχουν γίνει πάρκα. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, υπάρχει ήδη ένα μπάλωμα το οποίο το κάνανε πριν κάνα τρίμηνο, ήδη έχει κάτσει. Όταν περάσει ένα αυτοκίνητο γρήγορα, πηδάει σχεδόν στον αέρα.